Αδελφοί και αδελφές μου εν Χριστώ, έχουμε να σας μεταφέρουμε μια έκτακτη επίγουσα είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλης αναταραχής και θλίψης. Οι άνεμοι της αλλαγής έχουν σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας μαζί τους όχι μόνο την οργή της φύσης, αλλά και το φάντασμα του πολέμου. Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες της μανία του τυφώνα, μιας δύναμης της φύσης που κατέστρεψε σπίτια και κοινότητες, που πέρασμά του άφησε το ίχνος της καταστροφής. Και τώρα, καθώς τα συντρίμμια εξακολουθούν να καθαρίζονται, οι βόμβες του πολέμου γίνονται όλο και πιο δυνατές, απειλώντας να μας καταπιεί όλους σε μια σύγκρουση αφάνταστης κλίμακας. Μια φωνή, σαν ηχηρό σύνθημα, αναγγέλει όχι μόνο την επερχόμενη κρίση, αλλά και την ελπίδα που βρίσκεται πέρα από αυτήν. «Και θα γίνουν σημεία στον ήλιο και στη σελήνη και στους αστέρες και επάνω στη γη θλίψη των εθνών, με αμηχανία η θάλασσα και τα κύματα που βρυχώνται». Λουκάς 21-25. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ίδια τα θεμέλια της τάξης σύντομα θα κλονιστούν σε ευρείες περιοχές από παροξισμούς βίας, που κατακλείζουν μυριάδες ζωές σε μία δίνη πέρα από λόγια. Ενώ τα γήινα σχέδια παραμένουν καλυμμένα, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι καιροί των πιο αυστηρών δοκιμασιών βρίσκονται ακριβώς μπροστά μας. Τα θεμέλια της τάξης και της ειρήνης θα κλονιστούν σύντομα σε ευρείες περιοχές από τη λέηλαπα του πολέμου, που θα καταβυθίσει τα εδάφη και τις ζωές των λαών σε ένα χάος βίας που δεν περιγράφεται με λόγια. Σαν πανίσχυρες καταιγίδες που μεταφέρονται με φτερά από τα βάθη, οι συγκρούσεις θα μετατρέψουν σε ερείπια κάποτε περήφανες πόλεις και οικισμούς, και θα αναγκάσουν πολλούς να εγκαταλείψουν την εστία και το σπίτι τους σε ένα αβέβαιο μέλλον. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα, γιατί ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί να είναι μαζί μας, ακόμη και στις πιο σκοτεινές ώρες. Με θερμή προσευχή και νηστεία, ας καθαρίσουμε τις ψυχές μας, ώστε να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντέξουμε τις καταιγίδες που έρχονται. Και ας μην ξεχνάμε τη σημασία της πίστης, γιατί στην κοινωνία των πιστών θα βρούμε το κουράγιο και την αντοχή να αντέξουμε. Γιατί μπορεί οι άνεμοι του πολέμου να ουρλιάζουν και η γη να τρέμει, αλλά το φως του Χριστού δεν θα σβήσει ποτέ. Κρατήστε γερά την πίστη σας, αγαπημένοι μου, και να ξέρετε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, οδηγώντας μας μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Αν και το μονοπάτι μπροστά μας μπορεί να είναι ύπουλο, πάρτε θάρρος, γιατί η υπόσχεση της αιώνιας ζωής λάμπει πιο φωτεινά από κάθε γήινη απειλή. Εν μέσω αυτής της αναταραχής, ας προσκοληθούμε στον Σταυρό του Χριστού, τον φάρο που θα μας οδηγήσει στην ασφάλεια και τη σωτηρία. Αμήν.